Σήμερα βρήκαμε ένα special δρομολόγιο, ό,τι πρέπει για να ανέβουμε προς τα πάνω βόρεια, να φύγουμε από Σικελία. Από Παλέρμο για Ταράντο, 620 χιλιόμετρα, αλλά θα κάνουμε παράκαμψη, εμείς θα έρθουμε από εδώ, θα περάσουμε από Κατάνια για να κάνουμε τον κύκλο της Σικελίας και θα ανεφορήσουμε για Ταράντο. Λέτε να ξύσουμε κανένα χρώμα και μας πάρει χαμπάρι το αφεντικό. Στο Ταράντο εκεί που πάμε είναι τα ορυχεία, τα μεγαλύτερα χαλιβουργία λέει της Ευρώπης. Πάλι εμείς φταίμε. Εκεί για τα χαλιβουργία έχει και achievement. Εμείς θα κάνουμε μια παράκαμψη, θα πάμε νότια της Σικελίας, θα κάνουμε το γύρο του νησιού. Αυτά τα δεντράκια εδώ δικά τους πρέπει να είναι. Δεν είναι το φάι όλα αυτά. Τα μοντελάκια. Το Παλέρμο τι λέει, σας άρεσε? Το καλοκαίρι εδώ πρέπει να γίνεται χαμός.
να την κλειδώσουμε από τη Φεράρι. Πετρέλαιο, καλά είμαστε. Κάπου είχα διαβάσει για αυτό που πάθαμε στην αρχή που δεν μπορούσαμε να κοτσάρουμε το τρέιλερ. Μερικά είχαν προβλήματα. Μεταξύ το σκάνι όταν το έφτιαχνα δεν το άλλαξα ζάντες και τέτοια πράγματα, πιο μεγάλες, πιο μικρές. Ό,τι είχε από τη μαμά του. 3-15-80 είχε πίσω κάτι τέτοιο. Δεν άλλαξα δηλαδή διαστάσεις για να είναι αυτό το πρόβλημα να μην το παίρνει κάτω από την καρότσα. Κάτι έτρεχε με τις καρότσες, με μερικές καρότσες αυτού με το Advanced Coupling. Όταν πας για τις κουτσάρες. Αερογέφυρες. Ωραία σκηνικά. Τι έχουμε? 11. Ναι, τι ναι. Η SES λέει θα φτιάξει special transport για το αμερικάνικο. Άραγε μόνο και μόνο που το ακούς αυτό το πράγμα, τι σου έρχεται στο μυαλό πρώτα? Σου έρχεται εκείνο το μακρινάρι, το Peterbilt, το 389, του Viper, να το φτιάξει όσο πιο μακρύ πάει. Να το βάλεις μπροστά που έχει το ψυγείο, τα νίκελα, εκείνα τα κέρατα του μπουλ που λένε οι Αμερικάνοι. Και όποιον πάρει ο χάρος. Ό,τι πρέπει για τράβηγμα θα είναι αυτό. Παρκάρισμα στα special δεν θα έχει, πιστεύω, όπως και στο Eurotrack. Θα πας, ευθεία θα είναι. Θα ξεκοτσάρεις και δρόμο. Μόνο για αυτή τη δουλειά κάνει αυτό. Παρόλο που είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό φορτηγό, δεν είναι για ούτε για όπισθεν, ούτε για παρκαρίσματα, ούτε για τίποτα άλλο. Τώρα λέω ναι εγώ, αλλά δεν ξέρω πότε θα ανέβει το βιντεάκι, μπορεί να το δείτε μετά από καιρό, δεν περάζει. Τα νέα είναι νέα. Αυτό το mod του Peterbilt, του Viper, είναι για μένα είναι ένα από τα 3 πιο εντυπωσιακά mod που έχω παίξει. Καλά στο φτιάξιμο, ένα απόγευμα ολόκληρο, έτσι καφέ, έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα και σε παρασύρει, δεν μπορείς να πας να...
να αλλάξει ένα-δυο πράγματα και να φύγεις. Σε κρατάει εκεί. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς θα την κάνω με τη δουλειά. Πήγε 6 ώρα. Θα πάρω με βαπόρι τώρα εδώ. Να μπούμε στο βαπόρι αργά απόγευμα και να ξημερώσει. Δεν πιστεύω, είναι κοντά τώρα εδώ. Κάπως πρέπει να την κάνουμε να μην μας πιάσει βράδυ τώρα. Ωραίες διαβάσεις κάνανε. Ωραίες διασταυρώσεις. Κατάνια. Εγκριεμένο το μωρό. Εδώ στην Κατάνια μπορούσαμε να μην έρθουμε. Θα περάσουμε απ' έξω περιφερειακό, αλλά λέω κάτσε, είναι καλή ευκαιρία γιατί είναι νότια Σικελία, είναι μόνο αυτή η πόλη. Δεν πρόκειται να έρθει άλλη φορά. Εντάξει, τώρα θα αργήσουμε, αλλά. Πάμε για οντοστράντα.
Το σκάνιο όταν δεν είναι φορτωμένο είναι νευρικό. Όταν είναι φορτωμένο μουλαρώνει. Τελεπάς. Ευρωπαϊκά πράγματα. Νωρίς είναι και αυτό το ακόμα. Achievement λέει. Mind the lava. Λοιπόν, αυτό το achievement που μας έβγαλε τώρα είναι ότι είμαστε ή στο... Έχει δύο ηφαίστεια μέσα στο παιχνίδι. Το Βεζούβιο. Το Βεζούβιο και την Έτνα. Άραγε... Από κάποιο περάσαμε τώρα. Και ένα βουνό δεν βλέπω. Ένα από αυτά τα δύο ήταν τώρα. Θα το ψάξω μετά, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Λίγο τσίτα να προλάβουμε το βαπόρι. Αυτά εδώ τα κάνει το IWR των γραφικών. Χαλάλι του. Βράδυ όμως σε αυτά τα μέρη εδώ είναι πολύ, πολύ όμορφα. Όμορφα και πολύ ρεαλιστικό το σκηνικό. Όπως πρέπει δηλαδή. Στη Μεσίνα, αν αρθείτε να έχετε το νου σας, μην κάνετε καμιά βλακεία. Να πάτε με τα χιλιόμετρα όπως σας λέει, γιατί πέφτει πολύ ξύλο εδώ πέρα. Άμα σε τσακώσουν.
μεταξύ, όταν δουλεύουν τα φλάσσα εδώ στους κάνει, κάνει σαν βομβητή κάτι πίσω. Τι τρέχει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Βραχυκυκλώνει και ένα καλώδιο. Γάτα το σκάνει, αγάτα. Ωραίο σκηνικό του λιμάνι το βράδυ. Προβολής, βαπόρια, ωραία φάση. Να δούμε τώρα τι ώρα θα μας βγάλει. Τι ώρα θα φτάσουμε? 9:30 ώρα. Δεν πιστεύω να βγούμε πρωί, είναι κοντά εδώ.